Είναι δυνατόν αυτό που ζούμε. Ποιος και τον λέω, ρε φίλε, Ήρθα σήμερα στο δικαστήριο για να διατρανώσω για μία ακόμα φορά την αθωότητά μου. Δεν υπάρχει κανένα αδίκημα να με βαραίνει, η συνείδησή μου είναι καθαρή, δεν το λέω μόνο εγώ αυτό, το είπε με οκτάωρη αγόρευση και η εισαγγελέας της έδρας και έχει αποδειχθεί. Από εκεί και πέρα αυτή η κατάφορη αδικία, αυτή η απόφαση που είχε προαναγγελθεί από πολιτικούς, από κυβερνητικούς, από 20.000 εξαγριωμένους βίαιους διαδηλωτές της αριστεράς εδώ έξω από τα δικαστήρια, όπου βιώσαμε συνθήκες γαλλικής επανάστασης κυριολεκτικά, που δεν συνάδουν με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τον νομικό πολιτισμό της Ελλάδος. Η απόφαση αυτή, αυτή η κατάφορη αδικία έχει μοναδικό στόχο την ηθική, την πολιτική εξόντωσή μου, την εξόντωσή μου σαν άνθρωπο. Δεν θα κάνω πίσω, με αξιοπρέπεια θα αντιμετωπίσω αυτή τη δοκιμασία και σήμερα διεκδίκησα στο δικαστήριο τα νόμιμα δικαιώματά μου.